Δίπλα μας είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Πάνος Κουλέτης. Καλημέρα, κ. Κουλέτη. Καλημέρα και σας. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Καλώς ήρθατε. Προτείνω να ξεκινήσουμε λίγο με τον νόμο που έχει να κάνει με τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα νόμο που τον δώσατε χτες στους αρμόδιους φορείς, στα κόμματα και πάει λέγοντας. Την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Προχθές λοιπόν τον κλεισθένει. Το ερώτημα είναι, φτάνουν 14 μέρες για διαβούλευση ενός τόσο κρίσιμου νόμου? Παραπάνω είναι από 14 μέρες, αλλά... Άντε, 14. Αλλά απλώς πρέπει κανείς να καταλάβει ότι η έννοια της ουσιαστικής διαβούλευσης δεν συναρτάται μόνο με τις μέρες της τυπικής ανάρτησης. Διαβούλευση γίνεται και μετά το πέρας της ανάρτησης. Προφανώς και κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία, η οποία δεν ξεκινάει αμέσως μετά. Περίπου βρισκόμαστε στο όριο που διατύπωσε ως αίτημα η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ. Αλλά το πιο ουσιαστικό δεν είναι αυτοί 1,5-2 μήνες τώρα. Το πιο ουσιαστικό είναι ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κυβέρνηση η οποία θέλησε να εισαγάγει ένα μεταρρυθμιστικό νόμο για την αυτοδιοίκηση, έχει συζητήσει μέσα από έναν πολύμορφο διάλογο πάνω από 1,5 χρόνο τώρα. Μέσα από μια θεσμική συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας που συμμετείχε και η ΕΝΠΕ και η ΚΕΔΕ, ολοκλήρωσε πέρυσι το Φεβρουάριο το έργο της. Έκτοτε έχουν γίνει 2 συνέδρια της ΚΕΔΕ, όπου έχει τοποθετηθεί πάνω στα κρίσιμα ζητήματα του νομοσχεδίου. Οι ίδιοι λένε ότι η ΚΕΔΕ έχει διατυπώσει συγκροτημένες θέσεις και η ΕΝΠΕ αντίστοιχα για την υπόθεση της μεταρρύθμισης. Να τις δούμε, εν πάση περιπτώσει, και τις επόμενες ημέρες. Κατά συνέπεια, είναι άλλο κανείς να διαφωνεί με κάποιες πλευρές και σε αυτές πάνω να συζητήσουμε, και άλλο να επικαλείται. Πάντως υπάρχει διαφωνία διαδικασίας. Και επί του χρόνου, εχθές ο κύριος Ιακημίδης, ο δήμαρχος Νικαίας και πρόεδρος της ΠΕΔΑ, έκανε με ανάρτησή του ούτε 2 εβδομάδες για ένα νομοσχέδιο που προετοιμάζει η κυβέρνηση 2 χρόνια τώρα. 2 χρόνια εσείς, 2 εβδομάδες εμείς. Μα αυτό δεν είναι αντιφατικό? Τα 2 χρόνια δεν ήμασταν κλεισμένοι στα γραφεία. Τα 2 χρόνια, επαναλαμβάνω, γίνανε 2 συνέδρια της ΚΕΔΕ, 1 της ΕΝΠΕ, δεκάδες συνεδριάσεις των τοπικών περιφερειακών. Μισό λεπτό, διότι αυτή τη συζήτηση πρέπει να την κάνουμε την περιεχομένου. Για παράδειγμα, η διάταξη που παίρνει τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και τον πηγαίνει σε μια νέα υπηρεσία των επόπτη νομιμότητας, δεν ήταν ένα αίτημα των αυτοδιοικητικών και γνωστό? Η διάταξη που λέει ότι θα πρέπει να διευρύνουμε τις ανταποδοτικές υπηρεσίες και να εισαγάγουμε και τις υπηρεσίες πρασίνου, δεν είναι κάτι συζητημένο? Η ανάγκη για την κατηγοριοποίηση των Δήμων στη βάση των χαρακτηριστικών τους για να φτιάξουμε τα αντίστοιχα εργαλεία, δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε κουβεντιάσει μαζί τους? Και η απλή αναλογική. Δεν αποτελεί θέση προγραμματική της κυβέρνησης και τον Ιανουάριο του 2015 και τον Σεπτέμβριο του 2015. Δεν έχει εξαγγελθεί από εμένα τουλάχιστον σε 2 τελευταία συνέδρια. Δεν έχουμε ανταλλάξει απόψεις γύρω από αυτό το πράγμα. Πέστε μου λοιπόν αν κάτι από αυτό ευνηδιάζει κανέναν. Πολύ δε περισσότερο είναι και αντιφατικό, γιατί είδα και κάποια σχόλια που έκανε και στο tweet ο κύριος Πατούλης. Και λέει και ο κύριος Αγοραστός ότι τελικά όλο αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά την καθιέρωση της απλής αναλογικής. Εάν είναι μόνο αυτό, τότε και μία εβδομάδα φτάνει. για την τυπική διαβούλευση. Ας αποφασίσουν τελικά λοιπόν περί τίνος πρόκειται. Αλλά επαναλαμβάνω, άλλο οι ουσιαστικές διαφωνίες στο πεδίο της δημοκρατίας, όπως είναι αυτό που έχει σχετίζεται με την καθιέρωση της απλής αναλογικής, και άλλο τώρα το να σκιαμαχούμε επί διαδικαστικών ζητημάτων. Να πάμε λίγο στην απλή αναλογική. Ο κύριος Αγοραστός, τον είχαμε καλεσμένο εδώ την περασμένη εβδομάδα, μας είπε ότι η απλή αναλογική θα βυθίσει στην ακυβερνησία, την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία ήταν η μόνη που λειτουργούσε και έκανε πράγματα έτσι με πιο γρήγορη διαδικασία σε σύγκριση με το κεντρικό κράτος. Ποια μας δίνετε λίγα επιχειρήματα για τη δική σας οπτική? Το πρώτο απ' όλα είναι ότι έχουμε ανάγκη ως τοπικές κοινωνίες από μια νέα κουλτούρα συνεργασιών και συνενέσεων για την αντιμετώπιση των τοπικών ζητημάτων και το υπογραμμίζει των τοπικών ζητημάτων. Δεν συζητάμε για μεγάλα ζητήματα στρατηγικής στο τοπικό επίπεδο, έτσι δεν είναι? Άρα ο χαρακτήρας αυτών των προβλημάτων διευκολύνει και τις συνενέσεις, τις συμπτώσεις και τις προγραμματικές συγκλήσεις. Αυτό δεν είναι κακό. Πριν την Δεύτερη Κυριακή ή μετά? Και πριν και μετά, θα έλεγα εγώ. Δεν το λέω και τυχαία. Γιατί είναι άλλο το μετά. Να τα βρουν οι υποψήφοι της Δεύτερης Κυριακής πριν. Άρα προσέξτε, πριν,
και άλλο να τα βρουν μετά. Τι είναι προτιμότερο, ένας δήμαρχος να υλοποιεί μια πολιτική η οποία στηρίζεται σε μια πλειοψηφία εντός του Δημοτικού Συμβουλίου που αντιστοιχεί σε μια πραγματική πλειοψηφία εντός της τοπικής κοινωνίας, ή να έχει πάρει ένα 18-20% στον πρώτο γύρο και με βάση ένα παραμορφωτικό μηχανισμό όπως είναι το ισχύον εκλογικό σύστημα να έχει την θηριώδη πλειοψηφία του 60% και άρα να μην έχει και τις απαιτούμενες συνενέσεις. Άρα ο καθένας πρώτων ευθυνών του, ακόμη και αυτοί που σήμερα είναι στην αντιπολίτευση. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στα δημοτικά συμβούλια, για παράδειγμα, και να καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό, αν δεν έχουμε μια αντίστοιχη πρόταση. Για τον προϋπολογισμό του Δήμου μιλάμε. Δεν μιλάμε ούτε για τα F-16, ούτε για τις βρεγάτες, ούτε για το, ναι, και για το, για το, για το ευρώ. Καμία αντίρρηση σε αυτό. Είναι διαφορά όμως ότι εγώ ως δημότης. Και τα F-16 έχουν ενδιαφέρον γιατί είναι για την συμφωνώ, πατρίδα. Συμφωνώ, αλλά μιλάμε έχει... τη συζητάμε στο επίπεδο ναι, του Δήμου. Αλλά έχει και σε επίπεδο Δήμου, έχει αξία και το έργο το οποίο θα γίνεται και θα έχει να κάνει με τα αντιπλημμυρικά, έχει αξία και το κομμάτι της παιδείας και. Λοιπόν, εκλέγεται η Αναστασία, το δανείζομαι ως παράδειγμα, δήμαρχος, αλλά τελικά δεν μπορεί να το περάσει αυτό το τοπικό θέμα μέσα από το Δημοτικό του Συμβούλιο. Ποιος χάνει. Πρέπει να μάθουμε. Δεν χάνει ο δημότης. Λάθος κάνετε. Γιατί δεν μπορεί να το περάσει. Απλώς πρέπει να ξεφύγουμε από την μονοτοπαραταξιακή λογική, η οποία εν πωλής, ακόμη και τώρα, ισχύει. Διότι αν δείτε τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, στο 90% βασίζονται σε ομόφωνες αποφάσεις. Άρα λοιπόν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Όχι, και στην πλειοψηφία υπάρχουν. Όχι. Το 90% των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων σήμερα περνάει ομόφωνα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να υπάρξουν αυτές οι συγκλήσεις. Πρέπει να ξεφύγουμε από τις μονοπαραταξιακές λογικές. Θα σας έλεγα δε ότι η ίδια η αυτοδιοίκηση και οι άνθρωποι της έχουν ξεπεράσει την εποχή των κομματικών χρησμάτων. Έχει κατακτήσει μια σχετική αυτονομία ο αυτοδιοικητικός χώρος. Άρα λοιπόν η εισαγωγή της απλής αναλογικής αυτού του δίκαιου εκλογικού συστήματος όπου δίνει τα το κέσαρο στο κέσαρι, δεν παραμορφώνει τους τοπικούς λαϊκούς συσχετισμούς. Νομίζω ότι θα δώσει μια νέα όθηση πια. Θα ενθαρρύνει κόσμο να συμμετάσχει σε αυτή την υπόθεση. Το πλαφόν εισόδου ενός συνδυασμού μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ποιο θα είναι και πώς εξαρτάται από τι? Δεν υπάρχει πλαφόν εισόδου. Άρα... γίνεται η κατανομή στη βάση του μέτρου. Από εκεί και πέρα όποιοι έχουν τον μικρότερο υπόλοιπο μπαίνουν στο... Το οποίο μπορεί να είναι στο 1%. Μπορεί να είναι στο 1,5%. Έχει να κάνει με κάποια κριτήρια, με τον πληθυσμό του Δήμου, έχει να κάνει με τι. Το κάθε φορά το μέτρο προσδιορίζεται από τον αριθμό των δημοτικών συμβουλίων. Έχουμε δημοτικά συμβούλια με 13 έδρες, έχουμε και με 49 έδρες. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ανάλογα προκύπτει με μια απλή αριθμητική πράξη, διαμορφώνεται το μέτρο και τα υπόλοιπα. Για παράδειγμα, με το ισχύον εκλογικό σύστημα, αν δεν κάνω λάθος, στην περιφέρεια Αττικής, μία παράταξη έβγαζε έστω έναν αντιπρόσωπο αν είχε 0,9. Με το ισχύον εκλογικό σύστημα. Μάλιστα. Άρα, αν τα βάλετε κάτω, γιατί εμείς τα έχουμε μελετήσει αυτά, δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές ως προς την διαμόρφωση των δημοτικών συμβουλίων, αν πάρουμε για παράδειγμα τα αποτελέσματα του 2014. Σε 30-35 δήμους να αλλάζει κάτι. Mm-hmm. Και σκεφτείτε το εξής, ότι στο 1/3 περίπου των δήμων της χώρας ο δήμαρχος εκλέγεται από την πρώτη Κυριακή διότι παίρνει πάνω από 50%. Αυτό προφανώς δεν αλλάζει σε τίποτα με την υπόθεση της απλής αναλογικής. Νομίζω ότι δεν θα με συγχωρείς, νομίζω ότι τώρα δεν θα πολύ προκύψει αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί συνδυασμοί οι οποίοι θα ζητήσουν απλά να μπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εγώ σκέφτομαι και πιο προχωρημένα σενάρια, ότι έρχεται το Χ κόμμα, λέει εσύ θα είσαι ο επικεφαλής μου και πάρε και τρεις λαγούς από κάτω. Το λαγούς δεν το καταλαβαίνω. Διότι αν, διότι αν υπάρξουν σε αυτή τη φάση λαγοί, άλλοι τόσοι υπήρχαν και περισσότερο και στην προηγούμενη φάση. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι τις παθογένειες μιας κοινωνίας δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει κανένα εκλογικό σύστημα. Το ζήτημα είναι, επαναλαμβάνω, το να υιοθετήσουμε μια κουλτούρα συνθέσεων, συνενέσεων, η οποία είναι απαραίτητη για να πάνε οι κοινωνίες μπρος. Πώς σχολιάζετε τη διαφωνία όμως και της ΕΜΠΕ και της ΣΚΕΔΕ που είναι η ότι άμεσα επηρεαζόμενη? Ότι ξεβολεύει ένα αυτοδιοικητικό κατεστημένο. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα. Από το 1974 μέχρι τώρα υπάρχει μοναδικό στην Ευρώπη παραμορφωτικό εκλογικό σύστημα. Πουθενά άλλου δεν υπάρχει. Στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών υπάρχουν διάφορες εκδοχές απλής αναλογικής. Αυτό το είπε και η ίδια η ΚΕΔΕ στο τελευταίο της συνέδριο που έκανε στα Γιάννενα, σε μια μελέτη που παρουσιάσανε. Με βάση τη λέξη σας, όταν κάποιον ξεβολεύει, σημαίνει ότι κάποιον τον βολεύει? Βολεύει τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες. Και την επίλυση. Γιατί... και την επίλυση.
και την επίλυση, επαναλαμβάνω, των τοπικών προβλημάτων, την ισχυροποίηση τελικά της αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, έρχομαι στην απλή Ξέρετε αναλογική. Κάτι, δεν είναι η αυτοδιοίκηση κακή έκτυπο της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Mm-hmm. Δεν είναι. Αν το αντιμετωπίσουμε έτσι, τότε προσφέρουμε την χειρότερη υπηρεσία. Mm-hmm. Η ημερομηνία ποια είναι, είναι οριστικά 13 Οκτωβρίου. Είναι η δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου. Η δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου. Εδώ παίζει το σενάριο μέσα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Βοηθήστε με, δεν το κατέχω καλά. Να υπάρξει κάποια απόφαση που αυτό να το αναιρέσει. Έχει υπάρξει, από ό,τι θυμάστε, παρόμοια απόφαση και άλλες φορές έχει μετακινηθεί. Και μόλις την τελευταία φορά ο κύριος Ραγκούσης, τότε που δια νόμου, είχε πει ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές πρέπει να συμπίπτουν με τις ευρωεκλογές. Και άλλαξε μάλιστα και τον χρόνο της θητείας. Άρα θέλω να πω, είναι μια πρακτική η οποία έχει ακολουθηθεί. Δεν μειώνουμε τον χρόνο που γνωρίζαμε. Θα θεωρούσα ότι υπήρχε ένα πρόβλημα αν λέγαμε ότι θα γίνει νωρίτερα από την πενταετία που γνωρίζανε και οι αυτοδιοικητικοί και ο κόσμος που τους ψήφισε. Τώρα προσδιορίζουμε μια καινούργια αφετηρία. Πρέπει οι αυτοδιοικητικές εκλογές να μην συμπίπτουν με τις ευρωεκλογές. Αυτό νοθεύει, αν θέλετε, αλλοιώνει το διακύβευμα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι χωριστά. Διαβάζουμε στην Real, την έχει εδώ και ο Τάκης, ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε διπλές εκλογές στις 13 Οκτωβρίου, και εθνικές και αυτοδιοικητικές. Θέλετε να μας διαφωτίσετε λίγο? Λέει μάλιστα η Real, προφανώς την έχετε δει και εσείς, κύριε Υπουργέ, τι αποκάλυψε ο κύριος Τσίπρας στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για τα σχέδιά του, και επί της ουσίας λέει ότι σας είπε βάλτε το 13 Οκτωβρίου για να πάμε σε δημοτικές μαζί με τις εθνικές. Εγώ δεν μπορώ να τα προσεγγίσω τόσο γλαφυρά όπως η δημοσιογραφική πένα, είτε της Real είτε το οποιοδήποτε άλλο. Θέλω να πω ότι η διακηρυγμένη πρόθεση της κυβέρνησης να αποσυσχετίσει τις αυτοδιοικητικές εκλογές από τις ευρωεκλογές είναι γνωστή τώρα σχεδόν 1,5 χρόνο. Για τις εθνικές όμως? Οι εθνικές ούτως ή άλλως έχουν δεδομένη ημερομηνία. Οι εκλογές πρέπει να γίνουν, οι εθνικές, επαναλαμβάνω, στην ώρα τους. Η ώρα τους είναι με την συμπλήρωση της τετραετίας. Αυτό θεωρώ ότι συμφέρει πρώτα απ' όλα την ίδια τη χώρα, την ίδια την κοινωνία. Και έτσι πορευόμαστε. Κύριε Σκουλέτη, ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο λέει θα πάμε να κάνουμε εθνικές εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές. Σενάριο δεύτερο, θα κάνουμε εθνικές εκλογές μαζί με τις δημοτικές εκλογές. Σενάριο τρίτο, θα κάνουμε όποτε θέλουμε. Εάν κάνατε εισήγηση στον Πρωθυπουργό, τι θα διαλέγατε, σε ποιο σενάριο είσαστε? Να εξαντληθεί η προβλεπόμενη συνταγματική θητεία. Άρα πάει και κουμπώνει με το 13 Οκτωβρίου. Άρα ενδεχομένως να κουμπώσει με τις 13 Οκτωβρίου. Αυτό δεν αποκλείεται, είναι πάρα πολύ πιθανό έτσι όπως διαμορφώνεται τελικά ο χάρτης των εκλογών. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε λίγο στο πολιτικό, σε αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει ζητήσει να έχει φέρει μια νέα αφήγηση, αν θέλετε, η οποία θέλει να ζητάει εκλογές για μετά τον Αύγουστο του 18, μετά την έξοδο από τα μνημόνια, η οποία θα δούμε αν θα είναι καθαρή ή δεν θα είναι. Πώς το σχολιάζετε εσείς αυτό, και λέει μάλιστα ότι η κυβέρνηση φοβάται να πάει σε εκλογές? Μα είναι διαρκές το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας για εκλογές. Μετά το πρώτο τρίμηνο της ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, κατατίθεται συνέχεια το αίτημα για εκλογές. Θεωρώ τελικά ότι συγκαλύπτει τελικά και την αδυναμία να τοποθετηθεί εσκεμμένα πάνω σε συγκεκριμένα προβλήματα. Πέστε μου μια περίοδο που να μην έχει ζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης εκλογές. Mm-hmm. Εγώ αντιλαμβάνομαι τους λόγους που το ζητάει, έτσι συσπυρώνει μια εκλογική βάση, συντηρεί την πιθανότητα, εν πάση περιπτώσει, την κουβέντα ότι «Α, ερχόμαστε παιδιά, εδώ κρατηθείτε». Αλλά αυτό έχει διαψευστεί. Ήδη έχει σπάσει, ας το πούμε έτσι, ένα ρεκόρ αυτή η κυβέρνηση. Ενώ συγκρίνοντάς την με τις αντίστοιχες κυβερνήσεις οι οποίες διαχειριστήκανε τις τύχες της χώρας σε περίοδο μνημονίων. Κρατάω τη λέξη εκλογές και χρησιμοποιώ και το δελτίο τύπου που έχει να κάνει με την απλή αναλογική και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Χρησιμοποιείται τρεις λέξεις που αρχίζουν από σίγμα. Συνένεση, σύγκληση, συνεργασία. Ναι. Αυτές είναι οι τρεις λέξεις. Τις είπα και πριν από λίγο. Βεβαίως, τις άκουσα. Η συνεργασία, θα έλεγε κάποιος, ότι βάζει φραγμό στο διχασμό. Για να υπάρξει όμως φραγμό στο διχασμό και να χρησιμοποιηθούν, να γίνουν πράξη αυτές οι λέξεις, δεν θα πρέπει να σταματήσει και να υπάρχει η ρητορική του διχασμού? Καταρχήν, αντιλαμβάνεστε ότι διαφορετικό είναι το πεδίο, οι προϋποθέσεις της συνεργασίας στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Πολύ πιο δύσκολη, αλλά θα έλεγα εξίσου επιθυμητή,
είναι στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Μα να συμφωνήσουμε αυτή σε αυτό. Η απλή αναλογική δεν είναι πρόδρομος της απλής αναλογικής για τις εθνικές εκλογές. Η απλή αναλογική για τις εθνικές εκλογές υπάρχει ούτως ή άλλως ως νόμος του κράτους, θα εφαρμοστεί από τις μεθεπόμενες. Εκτός αν κάτι αλλάξει. Και εκεί θα πρέπει να ενδιάμεσα. Πάμε με σύγκληση, συνεργασία, συνένεση. Βεβαίως. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει διχασμός. Προφανώς. Ούτε κορώνες. Προφανώς. Απλώς ξέρετε κάτι. Ο μη διχασμός, η ουσιαστική συνεννόηση δεν μπορεί να γίνεται στη βάση της συγκάλυψης πραγματικών σκανδάλων, θα έλεγα εγώ. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Άρα μιλάμε για ουσιαστική συνένεση. Για προσπάθεια να ξεπεράσουμε προβλήματα που μας διχάζουν. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ο πολιτικός κόσμος στην Ελλάδα είναι κάτω από ένα πέπλο ανυποληψίας. Mm-hmm. Γιατί? Γιατί έτσι όπως διαχειρίστηκε το πολιτικό σύστημα, το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα, το δικοματικό πολιτικό σύστημα, το γαλάζιο και πράσινο δικοματικό σύστημα, έγινε συνώνυμο της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων, της ζήμης, της νοβάρτης, των εξοπλιστικών. Αυτά δεν είναι εφευρήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Επί της ουσίας, με τη λέξη σκάνδαλο, με τη λέξη σκάνδαλο, λοιπόν, μας κάνετε λοιπόν, πάσα για την επόμενη ερώτησή μας. Άρα έχουμε μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή ως πολιτικό σύστημα να αυτοκαθαρθούμε, να αυτοκαθαρθούν στην κυριολεξία αυτοί που έχουν τις ευθύνες. Αυτοί που διαχειριστήκαν τα πράγματα τις προηγούμενες δεκαετίες. Αμέπως αμέργων λοιπόν. Αντί να διευκολύνουν την δικαιοσύνη, βλέπετε πώς τελικά προσπαθούν να βάλουν τρικλοποδιές. Υπουργέ, να πάμε λίγο στο τρέχον πολιτικό. Χθες το βράδυ, 12 παρα 2, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με ανάρτησή του στα social media έκανε μια σοβαρή καταγγελία. Υποστήριξε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από κάποιον που του συστήθηκε ως κύριος Μαρινάκης και τον ρώτησε ποιος γράφει τις ανακοινώσεις του Μεγάρου Μαξίμου, σχολιάζοντας ότι η κυβέρνηση δεν συνομιλεί στο σκοτάδι και του το έκλεισε. Πώς σχολιάζεται όλο αυτό και το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών και όλο αυτό το θέμα που έχει προκύψει? Θλιβερό καταρχήν, αν δεν ήταν κάποιος φαρσέρας που ο οποίος Σάββατο το βράδυ δεν είχε τι να κάνει και ήθελε να κάνει πλάκα ή να περάσει την ώρα του, καταλαβαίνετε ότι είναι θλιβερό, πρέπει να μας προβληματίσει και θέλω να πω ότι αυτά θυμίζουν Λατινική Αμερική, θυμίζουν Κολομβία. Και εδώ νομίζω ότι ανεξάρτητα από την οπτική που βλέπει κανείς τα πράγματα, ανεξάρτητα από τις πολιτικές θέσεις που εκπροσωπεί και περασπίζεται, εδώ οφείλουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις σήμερα κιόλας να βγουν και να καταδικάσουν τέτοιου είδους περιστατικά. Και αν μεν επαναλαμβάνω είναι κάτι το οποίο είναι μια αρρωστημένη φάρσα, έχει καλώς. Εάν όμως έχει βάση, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει πολιτική δυνάμη που να μην το καταδικάσει. Και αυτό πρέπει να το κάνει άμεσα. Άμεσα. Έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Ας είναι και Κυριακή πρωί. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα επίσης της επικαιρότητας. Η τουρκική προκλητικότητα δεν σταματάει. Πιστεύαν από την κυβέρνηση, το είχαμε ακούσει συχνά, ότι όσο μπαίνουν στην προεκλογική περίοδο θα αρχίσουν να ασχολούνται με άλλα θέματα. Ωστόσο, ξεκίνησε την προεκλογική του περίοδο ο κύριος Ερντογάν λέγοντας ότι οι Έλληνες είναι αυτοί που έκαψαν την Σμύρνη όταν υπαναχωρούσαν. Πώς σχολιάζετε αυτές τις δηλώσεις? Αφενός δεν μας ευνηδιάζει, διότι έχει πει πολλά και ακραία πράγματα ο κύριος Ερντογάν τους τελευταίους μήνες. Mm-hmm. Εκείνο που πρέπει να ευελπιστούμε είναι να ολοκληρώνοντας την προεκλογική του περίοδο να πάμε ξανά σε μια περίοδο κανονικότητας, ότι όλες αυτές οι ακραίες τοποθετήσεις υπηρετούν μια προεκλογική τακτική του ίδιου, έτσι ώστε να πετύχει τους εκλογικούς του σκοπούς. Το βέβαιο είναι ότι όπως μέχρι τώρα η χώρα μας έχει δείξει ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση αλλά και αποφασιστικότητα, πρέπει να συνεχίσει με τα ίδια χαρακτηριστικά. Έχει φανεί ότι οι σύμμαχοι της Ελλάδας έχουν σταθεί αλληλέγγυοι. Αυτό το μετράει η Τουρκία, το έχει κρατήσει και θεωρώ τελικά ότι πολύ σύντομα αυτές οι σχέσεις θα επανέλθουν σε μια στοιχειώδη τουλάχιστον κανονικότητα. Μάλιστα. Κύριε Σκουλέτη, χθες είχαμε από την πλευρά του ΚΙΣΕΑ την απόφαση για την αναβάθμιση των F-16. Με τις φρεγάτες που έχει γίνει από πάρα πολύ Γαλλία. Κουβέντα, τι γίνεται τελικά? Τις νοικιάζουμε, τις αγοράζουμε, δεν κάνουμε τίποτα, σε ποια κατάσταση? Αυτό περιμένετε να πει το ΚΙΣΕΑ και αρμόδιοι υπουργοί. Όχι, γιατί ακούμε άλλα να έλεγε ο ένας υπουργός, άλλα ο άλλος. Αυτό το λέω. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο απαιτεί ο ελληνικός λαός είναι να προφανώς τα όποια χρήματα με πόνο δίνει σε αυτή την υπόθεση των εξοπλισμών να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ούτε ένα τυφλό ράλι εξοπλιστικών δαπανών μπορούμε να ακολουθήσουμε, ούτε βέβαια να πάψουμε να είμαστε μια αποτρεπτική στρατιωτικά δύναμη έναντι της Τουρκίας. Πρέπει να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε αυτές τις δύο
πραγματικότητες θεωρώ ότι η κυβέρνηση το χειρίζεται πάρα πολύ καλά το θέμα. Μάλιστα. Κύριε Σκουλέτη, να παράκληση να τελειώσουμε όπως ξεκινήσαμε. Πότε θα πάει το νομοσχέδιο που αφορά τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση, πότε θα πάει στη Βουλή? Θα ολοκληρωθεί η διαβούλευση, μετά πρέπει να περάσει από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, να περάσει από το λογιστήριο, δηλαδή μιλάμε για ένα τόσο άλλο τόσο διάστημα πριν εισαχθεί στις επιτροπές και από εκεί και έπειτα, και από εκεί και έπειτα και οι επιτροπές είναι η τελική θεσμοθετημένη μορφή διαλόγου του νομοσχεδίου. Άρα προφανώς θα μπούμε στον Ιούνιο μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Κύριε Υπουργέ, κύριε Σκουλέτη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.